βραβείο DESTE είναι μια πολιτιστική διοργάνωση που ξεκίνησε το 1999, γίνεται κάθε δύο χρόνια και μέχρι τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις έγινε στη Νέα Ιωνία, στο κτίριο του DESTE και τις τρεις τελευταίες γίνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η συνεργασία δύο μεγάλων ιδρυμάτων που ουσιαστικά προσβλέπουν στην ανάδειξη και στην πρόθεση του διαλόγου της σύγχρονης τέχνης σήμερα. Άρα λοιπόν η διοργάνωση του βραβείου θέτει σε διάλογο μια σειρά επιμελητές και κριτικούς τέχνης και ειδικευμένους δημοσιογράφους στην τέχνη, οι οποίοι επιλέγουν τους έξι καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε κάθε διοργάνωση, καθώς επίσης και μια η Επιτροπή του Βραβείου, η οποία θα συνεδριάσει το Σεπτέμβριο και θα απονέμει το βραβείο. Το φετινό βραβείο, το οποίο είναι μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση, θα έλεγα ότι έχει δύο συνιστώσεις, δύο χαρακτηριστικά που το σημαδεύουν. Το πρώτο θα έλεγα είναι ότι ένας ιδιαίτερος διάλογος που κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες με το κτίριο του Τσίλερ, το κτίριο το οποίο στεγάζει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πολλοί καλλιτέχνες που εδώ και χρόνια θέλουν να αναπτύξουν ένα ιδιαίτερο διάλογο με τους χώρους. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα λέγαμε πολλές φορές να αναρωτιόμαστε αν ο στόχος του καλλιτεχνικού έργου είναι το ίδιο το αντικείμενο ή ο ίδιος ο χώρος που φιλοξενεί το αντικείμενο. Δεύτερο, θα λέγαμε σε ένα σύντομο ορισμό, θα είναι μια διερεύνηση της αρχαιολογίας του παρόντος. Οι καλλιτέχνες της έκθεσης είναι σχεδόν, θα λέγαμε, αματέρ αρχαιολόγοι, διερευνούν το παρελθόν και ουσιαστικά σε μια περίοδο σαν και αυτή που διανύει σήμερα η χώρα μας, θέτουν ξανά ένα μεγάλο ερώτημα, ότι για να καταλάβουμε το παρόν, πρέπει να γνωρίσουμε το παρελθόν. Όλη η διοργάνωση του βραβείου μας ξαναφέρνει σε αυτό το μεγάλο ερώτημα: τι είναι η σύγχρονη τέχνη σήμερα. Η σύγχρονη τέχνη είναι περισσότερο ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος συσχετισμούς μας με τη ζωή και το παρόν μας. Αν θέλετε, θα το πήγαινε ακόμα παραπέρα και θα έλεγα ένας τρόπος να μάθουμε να ζούμε.